μια ψάρα που λαγά το γυαλό. Πάνω στο γαϊδουράκι ήρθε στην εκκλησία η νύφη που φορούσε απλό νυφικό σε εκρού χρώμα και κοντό και ντυτό πέπλο. Ο γαμπρός με μπες γυλαίκο και λευκό πουκάμισο περίμενε την νύφη με την ανθοδέσμη στα χέρια. Το ζευγάρι, διάσημοι ηθοποί και οι δύο στην πατρίδα του στη Ρωσία, πήραν την απόφαση να παντρευτούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της διεθνούς ταινίας του Γιάννη Σμαραγδί «Ο Θεός αγαπά το χαβιάρι», στην οποία έπαιζαν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Ευγένιος Τίτσκιν και Όλγα Σουτόλοβα, που έχει πάρει μέρος και σε χολιγουντιανές παραγωγές, ήταν ήδη ερωτευμένοι κατά τα γυρίσματα. Φαίνεται όμως πως μέσα από την ταινία ερωτεύτηκαν και την Ελλάδα και αποφάσισαν να παντρευτούν με παπά και με κουμπάρο σε ένα όμορφο ελληνικό νησί. Διάλεξαν την Ίδρα και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και ήρθαν από τη Ρωσία με 100 καλεσμένους φίλους και συγγενείς. Ο Γιάννης Μαραγδής δεν θα μπορούσε να αποχωριστεί την κάμερά του. Μέσα από το φακό του διηγήθηκε στην ταινία την ιστορία του πρώην πειρατή που έγινε πλούσιος από το εμπόριο του χαβιαριού και αφιέρωσε τη ζωή του στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Στο γάμο, ο ταραντούχος σκηνοθέτης τραβούσε τα πλάνα. Όλοι ευχήθηκαν στο ζευγάρι δύο ανθόσπαρτο, ενώ ευχήθηκαν και μια σπουδαία πορεία στην ταινία «Ο Θεός αγαπά το χαβιάρι», που εκτός από το να κάνει γνωστή την Ελλάδα στο εξωτερικό, οδήγησε δύο ερωτευμένους στο γάμο.